Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για την ιδέα των εξωγήινων. Έτσι. Λοιπόν, βάσει της δικής μου αντίληψης και της κατανόησης, εντάξει, για μένα είναι σίγουρο ότι οι εξωγήινοι υπάρχουν. Όχι μόνο από τα τεκμήρια που μπορεί να έχουμε, αλλά και σαν κατανόηση μου φαίνεται 99% να υπάρχουν παρά το 1% να μην υπάρχουν. Λοιπόν, δεν θα ήθελα όμως να μείνω σε αυτό πέρα το σημείο. Θα ήθελα να μιλήσω από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τους εξωγήινους πολιτισμούς. Σας είπα, καταρχήν καλά κάνει ο καθένας αυτό που κάνει, έτσι. Εγώ λέω μόνο την άποψή μου, φίλοι. Λοιπόν, οι εξωγήινοι δεν είναι κάτι για να καταφύγουμε. Οι εξωγήινοι, φίλοι, δεν είναι λύση. Οι εξωγήινοι δεν είναι αυτό που θα σας αναβαθμίσει. Οι εξωγήινοι, όταν οποιοδήποτε εξωγήινος πολιτισμός και αν είναι, είναι κακός, καλός, οποτιδήποτε θέλει ο καθένας στο μυαλό του να βάλει, αρνητικός, θετικός, λοιπόν, αναλόγως σε τι επίπεδο βρίσκονται, δεν είναι αυτό, φίλοι, που θα μας δώσει την αναβάθμιση που περιμένουμε. Είτε τους καλέσουμε σήμερα να έρθουν σπίτι μας για φαγητό, είτε τους δούμε αύριο, είτε έρθουν με αστρόπλια, οτιδήποτε, δεν θα κάνει κανένας τη δουλειά που πρέπει να κάνετε εσείς. Η απόρριψη, φίλη, του δικού μας πολιτισμού, η απόρριψη, φίλη, της δικής μας αξίας, κάνει τους εξωγήινους να κάθονται πιο μακριά. Μόνο η δική μας αναβάθμιση, μόνο η αξία στον δικό μας πολιτισμό θα φέρει πιο κοντά εκείνα τα όντα που είναι εκτός της γης. Καταλάβετε ότι μερικά όντα, αυτοί που λένε όλοι ότι θα έρθουν να κάνουν, να μας σώσουν οι προγονείς μας και διάφορες ρίζες που μπορεί να κρατάει το ανθρώπινο όν από τους γαλαξίες, μας παρακολουθούν υπό την έννοια να μας προφυλάσσουν έστω πολλές φορές από επαφές με αρνητικούς, έτσι. Αλλά απ' την άλλη δεν θέλουν να κατέβουν σαν θεοί. Δεν θέλουν να έρθουν και να μας έχουν δούλους. Θέλουν εμείς να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο ώστε να μπορούμε να τους δεχτούμε ίση προς ίσο. Δυστυχώς για την κατάκριση που περνάει ο πλανήτη μας και αυτό το μεγάλο αυτό σοβαρό σενάριο που εκτιλήσεται σχετικά με την κατάκριση, όλοι οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν την αξία που έχουμε σαν ανθρωπότητα. Επομένως σας λέω, φίλοι, στρέψτε τα μάτια μπροστά μέσα. Όσο στρέφετε τα μάτια μπροστά μέσα, δεν λέω να μην ψάχνεστε, να μην κοιτάτε, να μην δείχνετε, αλλά η δική σας αναβάθμιση θα σας κάνει να έρθετε πιο κοντά. Όχι μόνο οι πληροφορίες που μπορεί να συλλαμβάνετε και να μειώνετε τη δική μας αξία σαν ανθρωπότητα, αλλά η δική μας αναβάθμιση, φίλοι, θα μας κάνει να είμαστε ικανοί να έρθουμε σε επαφή με αυτά τα όντα πολύ πιο γρήγορα από ότι να περιμένουμε τον δίσκο να εμφανιστεί από κάτω και να λέμε να εμφανιστεί, να ψάχνουμε τους ουρανούς, να κάνουμε εκείνο. Σας είπα, δεν κατακρίνω κανένα. Κάντε ό,τι θέλετε. Όμως αυτοί που πραγματικά με καταλαβαίνουν θα δουν ότι πολύ πιο γρήγορα στη δική τους την πραγματικότητα, με το δικό τους το επίπεδο συνείδησης, θα μπορέσουν να έρθουν σε επαφή πάρα πολύ πιο γρήγορα. Τώρα, δεν χρειάζεται να ακολουθάτε τη μάζα. Δεν χρειάζεται αυτή η κατάκριση και να παρακαλάτε να έρθουν σωτήρες. Γιατί εκεί, σας είπα, δεν θα έρθουν τα όντα, θα έρθουν οι σωτήρες. Όταν παρακαλάτε για σωτήρα, θα έρθει σωτήρας. Όταν είστε το θύμα, θα έρθει ο σωτήρας. Όταν όμως είστε φίλος, θα ζητήσετε φίλο. Και αυτή είναι η διαφορά, φίλοι. Αυτά είχα να πω σχετικά με τους εξωγήινους. Υπάρχουν 500 site, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ώρες ατελείωτες για τις πληροφορίες και όλα τα πράγματα που υπάρχουν, έτσι. Αλλά η δική μου προσέγγιση ήταν διαφορετική. Για αυτόν που πραγματικά θέλει να έρθει μαζί, ας στρέψει τα μάτια προς τα μέσα. Και όλοι μαζί, μόλις εμείς φτιάξουμε τη δική μας ανάπτυξη τόσο ώστε να μπορούμε να έρθουμε σε επαφή ίσως προς ίσο, τότε ακριβώς και στη μάζα θα φανερωθούν αυτά τα όντα. Αυτά σχετικά με τους εξωγήινους και τη δική μας αντιμετώπιση των πραγμάτων σχετικά με αυτούς.
Ειρήνη σε όλους.